έναρξη στρατιωτικής παρέλασης. Η παρέλαση στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 αποτελείται από πεζοπόρα τμήματα της 50ης Μηχανοκίνητης Αξιαρχίας Άψος, καθώς και από μηχανοκίνητα τμήματα με ιστορικά στρατιωτικά οχήματα του Συλλόγου Ιστορικών Στρατιωτικών Οχημάτων. Ο έχων το Γενικό Πρόσταγμα της Παρέλασης, αντισυνταγματάρχης τεθωρακισμένων, κύριος Ιωάννης Καρμπέρης, διοικητής της 50 επιλαρχίας μέσων αρμάτων με το επιτελείο του. Την κεφαλή της παρέλασης, η πολεμική σημαία της Αξιαρχίας. Την ακολουθεί το λάβαρο της Αξιαρχίας που φέρει το έμβλημά της. Έπειτα οι πολεμικές σημαίες των μονάδων της Αξιαρχίας και ο διοικητής του τάγματος παρέλασης με το επιτελείο του. Από μπροστά σας περνάει ο πρώτος λόγος παρελάσεως, τον οποίο η πρώτη δημιουργία είναι ειδική συνθέσεως. Η δεύτερη δημιουργία είναι η δημιουργία η οποία παρέλασε στη Ξάνθη ενώπιον της αυτού εξοχότητος του κυρίου Προέδρου της Δημοκρατίας. Ακολουθεί ο δεύτερος λόγος, ο οποίος αποτελείται από προσωπικό των τριών στρατοπέδων της Αξιαρχίας. Η παρέλαση των πεζοπόρων τμήματων συνεχίζεται με τις εθνοφύλακες της Αξιαρχίας. Η εθνοφυλακή, το ενεργό τμήμα των ενόπλων δυνάμεων με αποστολή την άμυνα του πατρίου εδάφους έναντι οποιοδήποτε επιβουλέα. Την παρέλαση των πεζοπόρων τμήματων κλείνει η δημιουργία επιδείξεων της Αξιαρχίας.
Η στρατιωτική παρέλαση συνεχίζεται με τα μηχανοκίνητα τμήματα. Από μπροστά σας περνάει ομάδα μοτοσυκλετιστών της Εθνοφυλακής. Και τώρα περνούν τα ιστορικά στρατιωτικά οχήματα του Συλλόγου Ιστορικών Στρατιωτικών Οχημάτων. Το πρώτο όχημα που βλέπετε είναι ένα Willys B-38 του 1950. Με το χαρακτηριστικό του σχήμα πέρασε στην ιστορία ως ο ασταμάτητος φρύλος. Ακολουθεί ένα Willys Mi-38A1 του 1960. Ένα όχημα που υιοθετήθηκε από τους Αμερικανούς πεζοναύτες και από τον ελληνικό στρατό και υπηρέτησε σε πολέμους όπως τον πόλεμο του Βιετνάμ, της Καμπότζης και της Νικαράγουα. Στη συνέχεια περνάει ένα Dodge Mi-43 ασθενοφόρο του 1960. Ένα ασθενοφόρο το οποίο παρήχε υγειονομική υποστήριξη τόσο στον πόλεμο όσο και στην ειρήνη. Η επόμενη έκδοση του Dodge Mi-43 του 1961. Το περίφημο Ρέο Mi-35A1, κατασκευής 1960, κάνει την εμφάνισή του. Ένα όχημα γενικής χρήσης, το οποίο μπορεί και μεταφέρει μέχρι και 10 τόνους φορτίου. Είναι διάσημο για το χαρακτηριστικό σφύριγμα της τουρμπίνας του κινητήρα του. Ακολουθεί το νεότερο αδερφάκι του, το Ρέο Mi-35A2 του 1962, το οποίο με το 13ο σχεδιασμό του και το δυνατότερο κινητήρα υπηρέτησε στρατούς όλου του κόσμου καθώς και τον ελληνικό στρατό. Η παρέλαση κλείνει με ένα Roland Movac ελβετικής κατασκευής και προελεύθερος με έτος κατασκευής το 1968. Εδώ ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση και ο έχων το γενικό πρόσταγμα θα αναφέρει στο διοικητή της 50 μηχανοκίνητης αξιαρχίας το πέρας της παρελάσεως.